εξουσίας της Κύπρου αυτό το ζήτημα με τον αφορισμό που εξ όσων ενθυμούμαστε δεν συμβαίνει συχνά και στην Εκκλησία της Κύπρου. Να σας πω, η Εκκλησία είναι ένα θεραπευτήριο. Δέχεται τους πάντας και προσπαθεί να προστατεύσει το ποιμνιόν της από κακοδοξίες κλπ. Είχε την ατυχία ο κύριος Πιτσιλίδης να πει μερικά πράγματα που είναι αντίθετα με την χριστιανική διδασκαλία. Εμείς με πολύ αγάπη τον καλέσαμε εδώ για να τον βοηθήσουμε. Εκείνος συμπεριφέρθη κάπως πολύ εγωιστικά. Η Εκκλησία ήταν υποχρεωμένη να πάρει μέτρα, αλλά ταυτόχρονα έχει ανοιχτές τις αγκάλες της και από τον ίδιο εξαρτάται από εδώ και πέρα. Όταν έρθει προσγειωμένος, μετανιωμένος, η Εκκλησία τον δέχεται και είναι έτοιμη να τον βοηθήσει. Δεν εχθρευόμεθα κανέναν, ούτε και τον κύριο Πιτσιλίδη. Λυπούμεθα γιατί έφτασε σε αυτόν το σημείο. Είμαστε έτοιμοι να τον βοηθήσουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας. Αλλά εκείνο που χρειάζεται ταπείνωση. Τι πρέπει να πράξει μακαριότατε τώρα, ακούμε για έφεση, μπορεί να κάνει έφεση? Όχι, δεν θα ασχοληθώ ούτε με έφεση ούτε με τίποτε. Ο κ. Φιτσιλίδης είναι καλοδιαβασμένος, ξέρει τι σημαίνει αφορισμός και οφείλει να συνέλθει, να έρθει σε αυτόν, να προσγειωθεί, να ταπεινωθεί, και αυτό θα είναι υπέρ του, δεν θα είναι εναντίον του, να ζητήσει το έλεος της Εκκλησίας, και σας είπα η Εκκλησία έχει ανοιχτές τις αγκάλες της να τον δεχθεί. Από τον ίδιο εξαρτάται. Αν ο ίδιος θελήσει, είναι μέλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας λίαν αγαπητών. Κλείνουμε μακαριότατε με κάτι. Θυμούμαστε την ιστορία, την παραβολή με το απολωλός πρόβατο και σκεφτόμαστε μεταξύ ενός πιστού ο οποίος είναι συνεπής και ενός που κατά την αντίληψη της Εκκλησίας έχει φύγει λίγο από το δρόμο του. Ποιος πιστεύετε ότι χρειάζεται περισσότερο την αγάπη και τη στήριξη της Εκκλησίας? Την αγάπη της Εκκλησίας την έχουν όλοι. Η Εκκλησία διδάσκει να αγαπούμε και τους εχθρούς μας. Όλους να τους αγαπούμε, να ενδιαφερόμεθα για όλους. Από αγάπη κινούμενοι εκάναμε αυτήν την ενέργεια προς τον κύριο Μητσιλίδη. Δεν τον μισούμε, τον αγαπούμε. Mm-hmm. Θέλουμε τη σωτηρία του. Αλλά πρέπει να αποβάλει τον εγωισμό που έχει. Να προσγειωθεί. Είναι αρετή το να καταλαβαίνει το λάθος του και να ζητά την συγγνώμη. Εμείς το τονίζω και το υπογραμμίζω ότι δεν έχουμε εναντίον του οτιδήποτε. Τον αγαπούμε. Η αγάπη της Εκκλησίας είναι φανερή. Αλλά πρέπει να έρθει σε αυτόν, να κάνει την υπέρβαση, την αλλαγή, να προσγειωθεί και εμείς είμαστε έτοιμοι να το βοηθήσουμε. Σεβόμενοι την παράκλησή σας για σύντομη παρέμβαση, ευχαριστούμε πάρα πολύ μακαριότατε. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Εδώ μαζί μας κύριε